Συναδέλφες και συνάδελφοι, εδώ και ένα χρόνο λόγω της πανδημίας οι εργαζόμενοι στον κλάδο του εμπορίου νιώθουμε ξεζουμισμένοι. Από τη μία, οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ που εργάζονταν και εργάζονται βρέξει χιονίσει, χωρίς ρεπό, άρρωστοι, μεταφερόμενοι από κατάστημα σε κατάστημα, και από την άλλη, χιλιάδες εργαζόμενοι σε εμπορικά κέντρα, μεγαλοκαταστήματα, αλυσίδες που ακόμα και τώρα βρίσκονται σε αναστολή, σε εκπεριτροπή σε εργασία και χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα. Την ίδια στιγμή όμως, αποτέλεσμα της εντατικοποίησης εργασίας μας καταγράφονται δεκάδες εργατικά ατυχήματα που η εργοδοσία και το κράτος τα θάβουν. Πάνω σε αυτό το έδαφος έχουμε να αντιμετωπίσουμε, συνάδελφοι, το νέο αντεργατικό έκτρωμα. Ο Υπουργός, σε μία από τις συνεντεύξεις του που εκθίαζε το τετρατούργημα, ανέφερε πως γελάει με όσους λένε ότι καταργείται το οκτάωρο. Δεν θέλουμε να σχολιάσουμε τη σχέση του με τους χώρους δουλειάς και το τι πραγματικά συμβαίνει, για το τι ωράρια υπάρχουν, για το πόση ελευθερία νιώθει ο εργαζόμενος και ποια προστασία απολαμβάνει. Αυτά τα απαντάει η καθημερινή πραγματικότητα, γι' αυτό και οι δηλώσεις του έχουν γίνει ανέκδοτο στους εργαζόμενους και ίσως σενάριο και για τις επιθεωρήσεις του καλοκαιριού. Εμείς από τον κλάδο του εμπορίου γνωρίζουμε τα εξής που δεν μπορούν να διαψευστούν από κανέναν, ο κόσμος του μπαναγυρίσει. Χτυπιόμαστε από κάθε είδους ευέλικτη σχέση εργασίας, με τρίωρα, τετράωρα, εξάωρα, με μηνιαίες, δίμηνες, εξάμηνες συμβάσεις, ακόμα και συμβάσεις μιας μέρας. Η μαύρη και απλήρωτη εργασία είναι κανόνας. Τα ρεπό σε αρκετούς χώρους δουλειάς δίνονται με το σταγονόμετρο και για να πάρεις άδεια πρέπει να μαρτυρήσεις. Όλη αυτή την εργασιακή ζούγκλα που κατακλείζει το κλάδο του εμπορίου, έρχεται τώρα η κυβέρνηση με το αντεργατικό έκτρωμα να τη γενικεύσει, να νομιμοποιήσει την πλήρη απελευθέρωση των όρων δουλειάς, να ελαφρύνει τα χέρια της εργοδοσίας, να κάνει ό,τι θέλει, όταν θέλει και όσο το θέλει. Θέλει να δώσει τη χαριστική βολή στο οκτάωρο ως βάση αναφοράς, νομοθετώντας τη δεκάωρη εργασία. Αυξάνει τις έτσι και αλλιώς απλήρωτες υπερορίες. Η εκτείναξη της υπεροριακής εργασίας, που για το κλάδο μας όλοι γνωρίζουμε πως είναι απλήρωτη εργασία, θα είναι η αφετηρία για ακόμα πιο βάρβαρη επίθεση, καθώς η έναρξη και η ύξη του ωραρίου μας θα είναι στην απόλυτη ευχέρεια του εργοδότη, αλλά παντελώς άγνωστη σε εμάς. Παράλληλα, στο νέο αντεργατικό τερατούργημα επιδιώκεται να μπει οριστικό τέλος στην Κυριακή αργία. Εκτός από τον κλάδο του εμπορίου, που με νόμους, υπουργικές διατάξεις ή αποφάσεις περιφερειαρχών, η εργοδοσία έχει ποικιλία τρόπων να λειτουργεί τα καταστήματά της, έρχεται το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας να την απελευθερώσει στην πλειοψηφία των κλάδων. Η επιχειρηματολογία όλων των κυβερνήσεων ως σήμερα για την κατάργηση της Κυριακής αργίας δεν έχει ως βάση τις ανάγκες των εργαζομένων, αλλά έχει στραμμένο το μάτι στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Δεν μπορεί να έρχονται οι τουρίστες στη χώρα μας και να είναι τα καταστήματα κλειστά, μας λένε. Εξυγχρονισμό έλεγε όμως το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, μέχρι και ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην ξεχνιόμαστε, νομοθετώντας τότε το άνοιγμα των καταστημάτων 32 Κυριακές. Μας λένε ότι τάχα θα ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, ότι θα ενισχυθεί το άθλιο και παγωμένο στα τάρταρα εισόδημά μας. Και την ίδια στιγμή έρχεται η ίδια η ζωή μας και τους διαψεύδει. Οι εμποροϋπάλληλοι εξαναγκαζόμαστε σε εργασία 7 μέρες την εβδομάδα, μέχρι και 12 συνεχόμενες ημέρες. Σε πολλές περιπτώσεις το ρεπό δηλώνεται μόνο στα χαρτιά, επιβάλλοντας ασταμάτητη, κακοπληρωμένη εργασία για εβδομάδες. Οι εργαζόμενοι μπορεί να εργάζονται για 8 ώρες τις Κυριακές, δηλώνονται όμως 5 ώρες για να μην δικαιούνται ολόκληρη την ημέρα ανάπαυσής τους. Το περίφημο ρεπό δηλαδή που θα πληρωνόμαστε από εδώ και πέρα, όπως λέει ο Υπουργός. Θα πληρωνόμαστε δηλαδή με τα ρεπό που έτσι και αλλιώς δεν παίρνουμε. Όχι μόνο συνάδελφοι δεν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, αλλά αντιθέτως οι απολύσεις είναι στην ημερήσια διάταξη της εργοδοσίας. Τέτοιες απολύσεις πραγματοποιήθηκαν και στην επιχείρηση στο πλαίσιο προχθές, που όμως ύστερα από την παρέμβαση του σωματείου πάρθηκαν πίσω. Γι' αυτό και θέλουν να χτυπήσουν τα σωματεία. Τα σωματεία όμως που έχουν ξεκάθαρη ταξική συνδικαλιστική δράση και είναι κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς, δίπλα στους εργαζόμενους και τα προβλήματά τους. Γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα σωματεία στον κλάδο, με διαλείπουσα και εκπεριτροπής δράση κατ' εντολή των εργοδοτών. Κάτι τέτοια σωματεία του κλάδου βγήκαν πρόσφατα από την πολύμηνη χειμερή ανάρκη τους για να φωνάξουν για την κυριακάτικη αργία.
ενώ στους χώρους εργασίας οι εκπρόσωποι τους, με τη διπλή θέση του επιχειρηματικού στελέχους και του συνδικαλιστή, σπέρνουν την ιτοπάθεια και την απογοήτευση και μιλάνε για την αναποτελεσματικότητα και τη ματαιότητα των αγώνων. Αυτοί οι συνάδελφοι μπορούν να αυτοεξευτιλίζονται όσο θέλουν. Δεν θα τους αφήσουμε όμως να ρίξουν το κίνημα και τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες στο επίπεδό τους. Συνάδελφοι, ντρέπονται και οι λέξεις μαζί τους, αλλά εμάς μας προκαλούν και οργή. Μόλις πριν 3-4 μέρες είχαμε απόλυση συναδέλφου Αιγαίου όταν ενημέρωσε για την εγκυμοσύνη της. Την ίδια στιγμή που ο Υπουργός αναφέρει ξεδιάντροπα για την προστασία της πατρικής άδειας. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, συνάδελφοι. Σε μια εβδομάδα από σήμερα πρέπει να παραλύσει η χώρα. Πρέπει να γίνει νύχτα μέρα για να ενημερωθούν όλοι οι εργαζόμενοι για το τι παίζεται με τις εργασιακές σχέσεις, για το πού πάει η ζωή μας. Να κλείσουν εκατοντάδες χώροι δουλειάς, να μετρηθούν χιλιάδες νέοι απεργοί, εργαζόμενοι που θα κάνουν πρώτη φορά το βήμα στον αγώνα, θα σπάσουν το κλίμα του φόβου και τις εργοδοτικές πιέσεις. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα απεργιακό ποτάμι με οργάνωση και κλιμάκωση που θα απαιτήσει αυτό το έκτρωμα να μείνει στα χαρτιά. Τις διορθώσεις και τις θετικές διατάξεις να τις πάρει η εργατοπατερίστικη πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ και να τις κουνάει ως λάφυρο μαζί με τα ΜΑΤ και το Χρυσοχοΐδη που λόγω αυτών παριστάνουν τους ηγέτες μας. Ένας δρόμος υπάρχει σήμερα και μια απόφαση. Να στείλουμε το αντεργατικό νομοσχέδιο στα σκουπίδια. Δεν ξεκινάμε σήμερα. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, συνάδελφοι. Καλή δύναμη. Καλόν αγώνα.